Ο φόβος ότι η φρατζόλα ψωμί θα ξεπεράσει τον 1,5 ευρώ παραμονεύει στους καταναλωτές αλλά και τους αρτοποιούς λόγω των ανατιμήσεων που έχουν καταγραφεί στα άλευρα. Είναι ενδεικτικό ότι μέσα σε έναν χρόνο οι τιμές στο ψωμί και τα είδη αρτοποιίας έχουν αυξηθεί σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής κατά 8,6% από τον Ιούλιο του 2022 μέχρι και τον Ιούλιο του 2023, ενώ μέσα σε ένα μήνα οι τιμές στα είδη αυτά αυξήθηκαν κατά 0,6%. Δεν θα είναι παρεξηγήσιμο αν γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, όταν σου μπαίνει ένα εκβιαστικό δίλημα, ή θα κλείσεις το μαγαζί σου ή θα κάνεις ανατίμηση, δεν μπορείς να αφήσεις κόπους δεκαετιών να πάνε χαμένοι και να πεις ότι θα κάνω. Ενδεχομένως, κάποιος που θα κάνει αυτό την κίνηση, ας πούμε, δεν θα είναι και παρεξηγήσιμο, γιατί δεν την κάνει προς ιδίων όφελος, αλλά προς επιβίωση. Τις αυξήσεις κάποιοι τις συνδέουν με την εισαγωγή αλευρίου από την Ουκρανία. Ωστόσο, κατά τους παράγοντες της τοπικής αγοράς, οι συγκεκριμένες αυξήσεις δεν δικαιολογούνται. Απλά αποτελούν άλοθη για εκείνους που τροφοδοτούν τον πληθωρισμό της απληστίας. Ότι αυτή την εποχή δεν είναι εισαγόμενα τα σιτήρα αυτά, είναι ντόπια. Είναι ελληνικό το κίτρινο σιτάρι. Είναι ελληνικό το κίτρινο αλεύρι. 100%. Δεν είναι ότι παίρνει το σιτάρι από την Ουκρανία και το μετατρέπει ο βιομήχανος εδώ πέρα σε αλεύρι. Τα κίτρινα σιτηρά υπάρχει επάρκεια στην Ελλάδα και γίνεται και εξαγωγές μάλιστα. Οπότε προστεί η ανατίμηση των αλεύρων αφού δεν το πήρε από τον αγρότη. Τι μπορεί να γίνει? Ένα, να φορολογηθούν οι πλούσιοι και να το μεταδώσουν αυτό στον κόσμο. Δηλαδή αυτοί που βγάζουν τα δισεκατομμύρια, πραγματικά δισεκατομμύρια, οι βιομήχανοι στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να έχουν μια παραπάνω φορολογία. Ο φόβος ότι το ψωμί από απαραίτητο αγαθό θα γίνει είδος πολυτελείας δεν είναι αβάσιμος. Και για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, καθοριστικό είναι να μηδενιστεί ο συντελεστής του ΦΠΑ. Δεν μπορεί ο κόσμος να του στερήσουμε το ψωμί, δεν μπορεί να του στερήσουμε το νερό, ούτε το ρεύμα κανονικά, αλλά τέλος πάντων η εποχή μας έχει γίνει παράλογη. Θα πρέπει να μην έχουν ΦΠΑ. Έχει γίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα μπορούσε να γίνει και στην Ελλάδα, εάν ήθελαν να βοηθήσουν τα κάτω στρώματα, αλλά δεν έχουν τέτοια διάθεση. Πρέπει επίσης να ληφθούν μέτρα, ειδικά για το ενεργειακό, προκειμένου το κόστος να μην μετακυλιστεί στον καταναλωτή. Όταν κοινωνικά αγαθά, λοιπόν, θα ξαναπώ πως είναι το ρεύμα, γιατί για μένα είναι κοινωνικό αγαθό το ρεύμα. Δεν είμαστε στην Ουγκάντα να πούμε ότι επειδή δεν έχουμε λεφτά δεν θα έχουμε ρεύμα. Δίνονται σε ιδιώτες και φεύγουν από τη δημόσια αρρωγή. Πώς να υπάρξει κράτη, αφού ο ιδιώτης έχει σαν σκοπό του το κέρδος. Πάντως, οι αυξήσεις στα σιτηρά αυτή την περίοδο είναι συνηθισμένοι. Όμως δεν μπορεί να εξηγηθεί, καθώς οι τιμές στο χωράφι δεν έχουν αλλάξει. Αυτή την εποχή παίρνουν πάνω τα σιτηρά, τα κίτρινα, τα οποία είναι εγχώρια η παραγωγή τους. Από πού επηρεάζεται αυτή η ανατίμηση, αφού δεν τα πήραν παραπάνω από το χωράφι? Από πουθενά. Για τα κέρδη των λίγων των πλουσίων το πληρώνουν πάντα οι μικροί. Είτε είναι ο φούρναρης που θα απορροφήσει αυτή την ανατίμηση και θα αναγκαστεί λίγο-λίγο να κλείσει το αρτοποιητή του γιατί έχουν ελαχιστοποιηθεί τα κέρδη του, είτε το μεταδώσει στον καταναλωτή, ο οποίος δεν έχει να πάρει ψωμί.